Σύμβουλη, καλησπέρα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ήδη με αυτό το οποίο ήδη έχει υποβληθεί ως πρόταση προς χρηματοδότηση και αυτό έχει να κάνει με το προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Κατερίνης, τα γνωστά C-Track, τα οποία υποβλήθηκε η πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 273.302 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αφορά σε 4 συστήματα πρόσβασης στις ακτές του Δήμου μας, στον Κορινό, στην Παραλία, στην Παραλία Καλυθές και στην Παραλία Περίστασης, όπου πλέον με αυτά τα συστήματα που ευελπιστούμε ότι ως ολοκληρωμένη πρόταση θα εγκριθούν, θα είμαστε από τους Δήμους που θα έχουν τις περισσότερες μονάδες πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες στις παραλίες μας. Και βέβαια, εδώ μιλάει και για αρκετά πιο εξυγχρονισμένα πράγματα. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο έχει υποβληθεί μέσα στο μικρό χρονικό διάστημα το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας. Από εκεί και πέρα, όπως έχει υποθεί και σε προηγούμενη συνεδρίαση και από τον Δήμαρχο, με απόφαση του Δημάρχου γίνεται μεταστέγαση των ΚΕΠ. Έτσι λοιπόν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ήδη είναι στη διαδικασία του διαγωνισμού για τη μεταστέγαση των ΚΕΠ στο Δημαρχείο και εκτός από το κεντρικό ΚΕΠ εξυγχρονίζονται και τα άλλα ΚΕΠ του Δήμου μέσα από τη μελέτη αυτή συνολικού ύψους 270.000 ευρώ τα οποία χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο. Να προχωρήσουμε λίγο σε άλλη μια δράση η οποία παίρνει τον δρόμο του διαγωνισμού. Είναι μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος, το γνωστό κλειστό δημαστήριο στο σταθμό, το γνωστό μας ως ΣΤΑΦ 9, το οποίο λίμναζε, ολοκληρώθηκε η μελέτη και πλέον πέραν από την αναβάθμισή του με τα αναγκαία για να μπορεί να φιλοξενεί αγώνες επίπεδου, εθνικού επίπεδου, γίνονται και στον άγριο χώρο, δημιουργείται χώρο στάθμευσης και για λεωφορεία, αν δεν κάνω λάθος, για 4 έως 6 λεωφορεία και για γιοταχή, 70 γιοταχή. Και επίσης δημιουργούνται και 2 γήπεδα, ένα για τένις και ένα για 5x5. Αυτή η μελέτη έχει συνολικό προβλημό 1.030.000 ευρώ. Τα οποία χρηματοδοτούνται κατά 600.000 ευρώ από το πρόγραμμα Φιλόδημος και εδώ είμαστε αρκετά πιεσμένοι διότι λήγει η χρηματοδότηση 31/10 του 2024. Φιλοδοξούμε ότι θα πάρουμε παράταση, γι' αυτό και τρέχουμε να δημοκρατήσουμε άμεσα το έργο και τα υπόλοιπα είναι από πόρους του Δήμου. Να πάμε στο επόμενο έργο του Φιλόδημου. Μέσα του Φιλόδημου, όπως ξέρετε, από το 2019 εκκρεμούν κάποιες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν η μία χρηματοδότηση με μέτρα πυρασφάλειας και μελέτες πυρασφάλειας και εγκατάσταση συστημάτων αντίστοιχων που θα βγουν από τις μελέτες για όλες τις σχολικές μονάδες. Να σας πω λίγο για το πρόγραμμα Τρίτσης, το οποίο, όπως ξέρετε, υπάρχει η πρόταση για τη χρηματοδότηση των μελετών του υπόγειου πάρκινγκ της πλατείας Δημοκρατίας Ευκαρπίδη για να... Μακεδονία, συγγνώμη, θα πήγαμε σειρά. Δημοκρατίας, Μακεδονίας και με τον τίτλο το γνωστό του Ευκαρπίδη, όπου εκεί έχουμε ήδη προχωρήσει τη διαδικασία της μελέτης, έχουν προχωρούν τα σχέδια. Ο χρόνος βέβαια είναι ο μεγάλος αντίπαλος, διότι όπως είχα τονίσει και την προηγούμενη φορά όταν μιλούσαμε για το τεχνικό πρόγραμμα, θυμάστε ότι αυτό ήταν κάπως παρατημένο και εμείς ήδη με την εξουσιώδηση του Δημάρχου προχωρήσαμε και έχουμε την επόμενη εβδομάδα να υπογράφονται συμβάσεις με το παρακατευτικό και δανείων. Και για το διόροφο υπόγειο πάρκινγκ στην πλατεία Ευκαρπίδη, αλλά και για την αστική, την ανάπλαση του σταθμού μέσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την αστική αναζωογόνηση. Άλλη μια διαδικασία από το πρόγραμμα Τρίτσης που ήταν εγκατελειμμένη είναι
η περίφημη διαδικασία για το σεισμικό έλεγχο των κτηρίων, η οποία φαίνεται ότι είναι μικρή, αλλά είναι πολύ μεγάλη σημασία. Είναι 40.000 ευρώ η σύμβαση που θα υπογράψει ο κ. Δήμαρχος την επόμενη εβδομάδα, ενώ αυτό που ανέφερα πριν για τις μελέτες μόνο το υπόγειο πάρκινγκ και για την κερδοσταθμό είναι 534.000 και ακολουθούν περίπου 6 εκατομμύρια για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του υπόγειου πάρκινγκ και αντίστοιχα δεν έχω το ποσό τώρα πρόκειτο για την ανάπλαση του σταθμού. Αλλά αυτό το οποίο αφορά τον προσεισμικό έλεγχο των κτηρίων είναι η πρώτη φάση, γιατί ακολουθεί μετά δεύτερη φάση, η οποία θα αποφέρει αρκετά περισσότερα χρήματα, και η τρίτη και ουσιαστική φάση, η οποία από τη δεύτερη θα βγει, ποια κτίρια χρήζουν πραγματικά ελέγχου και παρεμβάσεων για να χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση όλων αυτών των κτηρίων των πιθανών σε πόντων πρόβλημα στατικότητας. Έτσι λοιπόν έχει ξεμπλοκαριστεί και αυτό. Να προχωρήσω λίγο σε μια άλλη διαδικασία την οποία ο Δήμαρχος και ο Συνδυασμός ως προτεραιότητα που είχε υποβληθεί στο Τρίτσαν Δικαμονάτος, αλλά ήταν και αυτή σε παρένθεση. Μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο, ξαναβγάζουμε στην επιφάνεια την υπόθεση της χρηματοδότησης του ειδικού γυμνασίου Λυκείου, του ΕΝΕΓΙΛ και ΕΕΚ. Όπως ξέρετε, τα δύο σχολικά συγκροτήματα τα οποία θα συστεγαστούν σε ένα νέο σχολικό συγκρότημα, το οποίο κτηριολογικό είχε έρθει το πρότυπο κτηριολογικό, αλλά δεν είχε προχωρήσει κάποια διαδικασία. Έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για τις μελέτες από το Υπουργείο και προχωρούμε άμεσα στην οριστικοποίηση του πτυχολογικού ζητήματος, γιατί αυτό το σχολικό συγκρότημα όταν θα γίνει, θα κάθε κοινωνία όταν προβλέπει διαδικασίες και αντίστοιχες εγκαταστάσεις όπου μπορούν να φιλοξενούνται και αυτά τα άτομα, τα οποία είναι μέλη της κοινωνίας στην οποία ζούμε όλοι, δείχνει και τον πολιτισμό της. Άρα από έτσι με το γεγονότα μας εξ αρχής ήταν η στέγαση, δηλαδή η δημιουργία ενός σχολικού συγκροτήματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο θα μπορεί να στεγάσει όλα αυτά τα παιδιά και να δώσει την δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να παρέχουν υψηλών προδιαγραφών έργο για αυτά τα παιδιά. Επίσης, το 8ο Δημοτικό Σχολείο ετοιμάζεται μελέτη. Έχουμε εγκεκριμένο πτυχολογικό το 2019, ολοκληρωμένο και μπαίνει σε φάση μελέτης αρχιτεκτονικής για να υποβληθεί στο πρόγραμμα στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Αντίστοιχα, ετοιμαζόμαστε για το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Ολυμπιακής Ακτής. Ακόμη, σας είπα πριν για το ηλέκτρο που ετοιμαζόμαστε για όλα τα κτίρια αυτά τα οποία όταν ενταχθούν και πάμε στην επόμενη φάση θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικά κτίρια τα οποία θα είναι ποιοτικά αφενός και αφετέρου, θα έχουμε τεράστια εξοικονόμηση δαπανών οι οποίες δαπάνες θα μπορούν να πάνε σε άλλες δράσεις και για τις σχολικές μονάδες αλλά και για παιδικούς σταθμούς αλλά και για τα κτίρια του Δήμου. Επίσης, το γνωστό δημοτικό μέγαρο, όπως ξέρετε, είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, είχε κινδυνεύσει να απεταχθεί, εξασφαλίστηκε με παρέμβαση του Δημάρχου ως γέφυρα στο επόμενο πρόγραμμα και ετοιμάζονται οι μελέτες να επικαιροποιηθούν για να μπει και αυτό σε φάση διαγωνισμού. Ακόμη η διάβρυση των ακτών της παραλίας, όπως έχουμε ξαναπεί, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση γέφυρα στο επόμενο πρόγραμμα με παρέμβαση του Δημάρχου για να μπορέσει ολοκληρώνεται η μελέτη βυθομέτρησης και οι άλλες αναγκαίες μελέτες για να εξασφαλιστεί επιπλέον χρηματοδότηση για να μπορέσουμε πλέον να λύσουμε το μόνιμο πρόβλημα της άμμου που χάνεται και των κτηρίων που, όπως τόνισε ο Δήμαρχος σε προηγούμενη συνεδρίαση, κινδυνεύουν. Ακόμη, έχουμε μια άλλη έκβαση και αύριο έχουμε ραντεβού με τον ανάδοχο του GR Energy για την ενεργειακή αναβάθμιση του πολυβητηρίου, όπου πλέον έχει γίνει απόρριψη της προσφυγής ενός τρίτου μέρους της φάσης του διαγωνισμού.
και αύριο έχουμε ραντεβού με τον ανάδοχο να προχωρήσουμε άμεσα σε ένα έργο το οποίο έχει ορίζοντα 2 μηνών να υλοποιηθεί. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι 500.000. Η πρώτη φάση του σκοπευτηρίου ήδη δρομολογήθηκε, ενώ πάμε για την παρέμβαση στο κλειστό γυμναστήριο, αλλά και για την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμπητηρίου, όπου θα αποφέρει πολλαπλά ωφέλη με τη σύνδεσή του στο φυσικό αέριο και αντιλαμβάνεστε όλοι με τις καταναλώσεις που ισχύουν για εκείνο το χώρο που χρειάζεται να περιμένει νερό το χειμώνα με τις δύσκολες θερμοκρασίες. Νομίζω αυτά μπορούμε να μιλάμε για πολύ ώρα, αλλά δεν νομίζω να χρειάζεται να εξαρτηθούμε σε άλλα. Εξάλλου, μετά από 2 μήνες θα είμαστε πάλι εδώ, εάν χρειαστεί, και εφόσον είμαι έτοιμος να απαντήσω σε οποιασδήποτε ερωτήσεις. Οφείλω, αγαπητέ Πρόεδρε, να εκφράσω ισχυρή αντίρρηση σε αυτά που θέλετε να πείτε σε σχέση με αυτά που διαβάζετε. Από τη στιγμή που μιλά το άρθρο για συζήτηση, γιατί αυτό είπατε διαβάζοντας, ουσιαστικά δεν αρκείται μόνο το να γίνει μία ερώτηση από έναν σύμβουλο, θα πρέπει να γίνει και τοποθέτηση. Η τοποθέτηση δεν μπορεί να είναι μόνο των επικεφαλής, γιατί έτσι λογοκρίνουμε όλους τους συναδέλφους που βρισκόμαστε εδώ μέσα. Φαντάζομαι ότι στη συζήτηση, γιατί αυτό λέει η λέξη, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλοι οι συνάδελφοι εφόσον το κρίνουν ότι πρέπει να το κάνουν. Θεωρώ λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, ότι από τη στιγμή που τοποθετείτε ένα θέμα από όποια πλευρά και αν τοποθετείτε, θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια όλοι οι συνάδελφοι όχι μόνο να ρωτήσουν, αλλά και αν θέλουν να τοποθετηθούν επί του θέματος στα όρια τα χρονικά που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπατε στην αρχή. Διαφορετικά, θα είναι ένα συμβούλιο ανακοινώσεων και τίποτα άλλο που θα μπορούσε να μην είχε γίνει, βγάζαμε δελτία τύπου και τελείωσε η ιστορία. Εδώ μαζευτήκαμε για να ακούσουμε όλοι οι συνάδελφοι την τοποθέτηση κάθε θέματος όπως προβλέπεται και όπως μπαίνει από τη συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά και να συζητήσουμε αυτό το θέμα αποκλειώμενης οποιασδήποτε άλλη συζήτηση σε οποιοδήποτε άλλο θέμα. Εσείς τα διαβάσατε μόλις τώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα και ερώτησης να κάνουμε και τοποθέτησης εφόσον το κρίνουμε. Σας ευχαριστώ. Εταιρείας απαγορεύει τη συζήτηση οποιοδήποτε άλλο θέματος. Εκτός από τη συζήτηση. Και δεν λαμβάνονται αποφάσεις, προσέξτε. Κανένα άλλο θέμα. Στο κεφάλαιο 6 αναφέρεται για θέματα κατεπίγοντα. Ότι δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται, παρέχονται εξής δυνατότητες, να παρακάμπτει την υποχρέωση γνωστοποίησης, πρόσκλησης κλπ. Και ακόμη αν έχει καταρτιστεί με ρίσχυα διάταξη και έχει σταλεί 1 λεπτό η πρόσκληση, λοιπόν μπορεί να συζητούνται θέματα και εκτός ημερήσιας διάταξης. Εδώ... στο 5 αναφέρεται η λέξη της συζήτησης αποκλειωμένου οποιοδήποτε άλλο θέματος, χωρίς να υπάρχουν αποφάσεις. Τηρούνται πρακτικά και σταματάει εκεί. Μετά αναφέρεται στα κατεπίγοντα, έτσι, τα οποία δεν μας απασχολούν. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα όμως, εδώ. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο, επειδή είναι καινούργια η λειτουργία αυτή τώρα της ειδική συνεδρίαση για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής, που δεν προβλέπονται οι τοποθετήσεις και οι δευτερολογίες και αυτά. Αυτό σας εξηγώ και αναλαμβάνω εγώ την πρωτοβουλία να ρωτήσει ο καθένας από εσάς μια ερώτηση του εισηγητή. Μέχρι να το δούμε. Μιλάει για συζήτηση. Επιτρέπω τις δευτερολογίες, είπατε και όλες. Αν υπήρχαν τέτοια ερωτήματα... Αν επιτρέπονται οι δευτερολογίες, επιτρέπονται και οι πρωτολογίες. Έπρεπε να είχαν καλυφθεί... Λοιπόν, θα ρωτήσετε κάτι εσείς. Κύριε Κυριακίδη, ρωτήστε πρώτα. Θα δούμε στη ροή της διαδικασίας. Ρωτήστε, θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Εγώ, Πρόεδρε, δεν έχω ερώτηση. Μία πολύ μικρή τοποθέτηση για την οικονομία του χρόνου και να πάω παρακάτω. Δεν έχω τίποτα. Λοιπόν, τον εισηγητή της πλειοψηφίας
στην ομολογώ πολύ σύντομη περιγραφή που έκανε όσον αφορά το τι προτίθεται η διοίκηση να κάνει σε επίπεδο τεχνικό, φαντάζομαι. Βέβαια, θα περίμενα λίγο μια μεγαλύτερη μεγαλοψυχία και χρησιμοποιώ συγκεκριμένα τον όρο σε ό,τι έχει να κάνει από τη δική σας την πλευρά με τα συνεχιζόμενα έργα. Βέβαια, χρησιμοποιώντας τη λέξη λιμνάζουν, θέλετε να δώσετε μια κατεύθυνση. Δικαίωμά σας είναι. Θα περίμενα όμως να πείτε και πώς βγήκανε κάποιες χρηματοδοτήσεις, όπως επίσης, γιατί μιλήσατε για το ΣΒΑ, μιλήσατε για τα πάρκινγκ, μιλήσατε για το υπόγειο διόροφο πάρκινγκ και για αρκετά άλλα, να μην τα κάνω ξανά αναφορά, τα οποία πιστεύω ότι θα έπρεπε να μνημονεύσετε ότι συνεχίζετε τα δεδομένα της προηγούμενης διοίκησης. Εκτός αν έχετε παραμείνει στο προεκλογικό, δεν κάνατε τίποτα. Οπότε έτσι μπορώ να το δεχτώ. Από εκεί και πέρα όμως, μου θυμήσατε και την προεκλογική περίοδο του 19, πριν από τις εκλογές του 19. Γιατί επαναφέρατε στο προσκήνιο κάποια έργα που και τότε λέγονταν προεκλογικά, είχαν ανακοινωθεί όσον αφορά το 8ο Δημοτικό, όσον αφορά το ΕΝΕΙΓΙΛ. Βέβαια, για μελέτες που σήμερα επίσης μιλήσατε, που εμείς ψάξαμε τότε και δεν τις βρήκαμε. Και μάλιστα είχε γίνει και μια αρκετά έντονη αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον απερχόμενο τότε Δήμαρχο και είχε ζητηθεί να προσκομιστούν αυτές τις μελέτες που υποστηριζόταν σε εισαγωγικά ότι υπήρχαν αλλά δεν τις βρίσκαμε. Είναι πάρα πολύ παρήγορο που βρέθηκαν τελικά και μας τις κομίζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόεδρε, είμαστε εκτός θέματος. Είμαστε εκτός θέματος. Και μάλιστα με τον τρόπο που το βάζεις θα πρέπει να απαντηθούν και θέλουμε από τη διαδικασία όπως είναι μέσα στο πλαίσιο της φιλοσοφίας. Τώρα η ερώτηση είναι αυτό η τοποθέτηση. Είπατε θα κάνετε τοποθέτηση. Καταρχήν με συγχωρήσατε, δεν ξέρω ποιος από τους δυο σας είναι πρόεδρος. Εγώ είμαι πρόεδρος. Αν είστε εσείς, πώς θα δεν παίρνει ο κ. Τσαμπέρας. Χωρίς να παρατηρήσετε. Έκανα παρατήρηση. Εγώ πετάχτηκα. Όπως είδατε, έκανα παρατήρηση. Ωραία, επειδή ξέρετε τι εκτίμηση. Υποκρατήστε το κλίμα όπως μας αρμόζει όλους. Επειδή ξέρετε τι εκτίμηση σας έχω, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ. Αν τυχόν ξαναπιαστώ σε εισαγωγικά εκτός θέματος, να μου το πείτε. Ναι, συντομεύστε όμως, γιατί δεν ξέρω, είναι ερώτηση τοποθέτηση. Τοποθέτηση, είπε τοποθέτηση. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαι εντός θέματος, μιλώντας για τα πράγματα που ανακοινωθήκαν μόλις πριν από λίγο. Δεν είμαι σε αντίθεση και σε αντιπαράθεση με όσα προτίθεται να κάνει η διοίκηση, τουναντίον μακριά από μένα αυτές τις σκέψεις. Εγώ θα σταθώ πραγματικά αρρωγός σε ό,τι μπορώ και όπου χρειαστεί για να βοηθήσω να ολοκληρωθούν όχι τα λιμνάζοντα, τα έργα που βρίσκονται σε συνέχεια και προβλέπονται και από τα συνεχιζόμενα του προϋπολογισμού. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί κάποια πράγματα είναι αυταπόδεικτα, αποδεικνύονται με έγγραφα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό, όπως είπα και νωρίτερα, ότι μπορούμε να μιλάμε με χειροπιαστά πράγματα και για το 8ο Δημοτικό και για το Ειδικό Σχολείο των Αιγύων και το άλλο, οπότε εμείς θα είμαστε εδώ για να τοποθετηθούμε σε ό,τι μπορεί, χρειάζεται και μπορεί να βοηθήσει στο να υλοποιηθούν έργα για τον Δήμο Κατερίνης και για τους Δημότες. Ευχαριστώ. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Μάλλον συγγνώμη, θέλει να απαντήσει κύριε Τουρού. Μετά, συνολικά. Μετά, συνολικά. Συνολικά. Εγώ θα πρότεινα πάντως, λίγο γιατί λίγο μπερδεύτηκα μελέτες έργα και η ερώτηση θα είναι μελέτες έργα, να μας γράψει ο κύριος Δούρος, να μας κάνει ένα πίνακα, να πει μελέτες, χρηματοδότηση, τότε παραδόθηκε, την περιμένουμε την επόμενη εξέλιξη. Ξέρω εγώ πότε θα πάμε για δημοπρασία. Να μας κάνει και ένα χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή να κάνουμε ένα πίνακα για να ξέρουν και οι πολίτες, οι δημότες, τι ακριβώς και αν πιάνουμε τους στόχους. Γιατί εδώ πέρα στην Κατερίνη έχουμε συνηθίσει 14 χρόνια να γίνονται έργα. Το νοσοκομείο έγινε μετά από 14 χρόνια, το Μέγαρο μετά από 14 χρόνια. Εντάξει τώρα, μετά ξεχνάνε όλοι τι ζήσαμε. Οπότε, καλό θα ήταν για την διοίκηση και για τους δημότες ακόμα καλύτερο, για να ξέρουμε τι γίνεται, να μας πει. Αυτό το έργο, η χρηματοδότηση είναι από εκεί, οι ίδιους φόρους, τόσο το ποσό, κατατέθηκε η μελέτη, περιμένουμε να κάνουμε εκείνο. Γιατί ακούσαμε λίγο αόριστα, θα κάνουμε τη μελέτη, θα βάλουμε τη μελέτη, να μπουν χρονοδιαγράμματα για να ξέρουμε αν τι τηρούνται και τι γίνεται. Αυτό ήταν η πρόταση, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα.
όσο πρόλογα να ακούσω και εγώ τον κύριο Μαρέκη του κύριου Υπουργού, λίγο μια ερώτηση. Ποια κτίρια προορίζονται για το Ηλέκτρα? Είχαμε υπόψη μια μελέτη που είχε αναδεθεί σε ιδιότητα πέρσι τον Δεκέμβριο για την προετοιμασία του φακέλου για το 5ο ΓΕΛ. Αυτή η μελέτη που αναφέρει τώρα είναι διαφορετική. Ναι, οπότε να ρωτάω το σπάρκο για το ζήτημα. Άλλο λέει. Έχει πληρωθεί εκείνη η μελέτη, τι έχει σήμερα. Έχουμε χρόνο, είτε τριμήσα να μιλήσω. Τέλος πάντων, ερωτήσεις κάνω και ένα τρίτο ζήτημα. Αναφέρατε ότι ξεμπλόκαρε το έργο για την χρηματοδότηση για το πάρκινγκ. Η προηγούμενη δίκη, αν θυμάμαι καλά, είχε πει ότι απεντάσσει το έργο προκειμένου να πέσει το κόστος για την προσωπική θωράκιση. Αλλά κυρίως τα δύο πρώτα ζητήματα, δηλαδή τι συμβαίνει με τη μελέτη που αναφέραμε. Θα απαντήσετε. Έχουμε κάνει το δίμηνο που πέρασε. Ένα σας λέω ότι θα κουράζεστε να μας ακούτε το τι κάνουμε στο τέλος του Δημήτρου. Από την πρώτη μέρα που ήρθα, από τις 11 Οκτωβρίου και μετά 12 εκείνες τις ημέρες, άρχισα να ψάχνω τι μελέτες υπάρχουν. Αυτό που παρατήρησα, κύριε Κυριακίδη, είναι ότι σε διάσπαρτα σιρτάρια αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων υπήρχαν μελέτες πεταμένες αριστερά και δεξιά, χωρίς να υπάρχει αρχή και τέλος. Πρώτη του μηνός που είχα δικαίωμα να δώσω εντολή για να προχωρήσουμε, μαζευτήκαμε με τους συμβούλους και με τους αντιδημάρχους και τους είπα προτεραιότητα σε ό,τι μελέτη έχουμε να μην χάσουμε ούτε ένα ευρώ. Αυτό που σας έχει εξιστορήσει εδώ ο κύριος Δούρος έγινε με δουλειά πολύ. Στις 50 μέρες μόνο που έχουμε. Περιμένετε στους άλλους 2 μήνες να δείτε τι θα γίνει. Γιατί στη δουλειά μου έμαθα να είμαι ακριβής και να κάνω follow-up, να κυνηγάω από πίσω αυτόν που αναλαμβάνει κάτι. Να ξέρετε, γίνεται μεγάλη προσπάθεια, αν και ξέρετε ότι τα ταμεία μας είναι άδεια, με μυαλό, με σύνεση, με σχεδιασμό, μαζί με όλους συνεργάτες και τους αντιδημάρχους να πάμε στην επόμενη μέρα. Επομένως, χαιρετίζω την καινούργια διαδικασία και θα προσπαθήσουμε κάθε δίμηνο να σας λέμε το τι έχουμε κάνει με ακρίβεια, όχι αερολογίες. Κύριε Τσουβέη, θα είναι ακριβώς. Την επόμενη φορά θα είναι και μέσα στα κουτάκια όπως θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίστε.